δείτε στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Αποκαλύφθηκαν μαϊμούπρονιακά επιδόματα σε όλη την Ελλάδα. Εκλογές στο Πασόκ. Τι έγινε στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Βοήθεια σε άστεγους και άπορους από το Δήμο Καλαμαριάς. Εξέδρες επισήμων τέλος στο Δήμο Πηλαίας Χωτιάτη. Ξεκίνησε δυναμικά η επανασύσταση του Εμπορικού Συλλόγου Περαίας. Η πρώτη ειδική μηνιαία ανοιχτή συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας με θέμα τον τουρισμό. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου από το Δήμο Θερμαϊκού. Αλλαγή ώρα στην 25η Μαρτίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ζένια Γκουντούλια και αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Πλοκάμια σε όλη τη χώρα είχε το κύκλωμα με τα μαϊμούπρονιακά επιδόματα, όπως αποκαλύπτουν οι έλεγχοι του Υπουργείου Υγείας. Τυφλοί, κοφάλαλοι και άτομα με κάθε είδους αναπηρία συνέρεαν κατά εκατοντάδες στις αρμόδιες υπηρεσίες, υποβάλλοντας ψευδή δικαιολογητικά προκειμένου να εξπράξουν το προνοιακό επίδομα. Το ποσό που εξοικονομήθηκε ανέρχεται στα 111 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται πως στο σκάνδαλο εμπλέκονται και εργαζόμενοι του ΙΚΑ. Οι εκλογές για νέο αρχηγό κόμματος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Μαρτίου σε όλη την Ελλάδα. Στο Δήμο Θερμαϊκού η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγαλύτερη από ό,τι υπολόγιζαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αρχηγός κόμματος εκλέχτηκε βέβαια ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο μοναδικός υποψήφιος για τη διεκδίκηση της θέσης. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής της Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια του Δήμου να βοηθήσει τους άστεγους, τους άπορους και τους άνεργους. Συγκεκριμένα, η Αντιδημαρχία ζητά από τους πολίτες να δώσουν προσωπικά τους αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούν πια ή και τρόφιμα για την ενίσχυση των συμπολιτών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αντιδημαρχία. Καταργούνται οι εξέδρες επισήμων στις παρελάσεις στο Δήμο Πηλαίας Χωτιάτη έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτετζίδη. Πρόκειται για μια παλαιότερη σκέψη του Δημάρχου που τώρα παίρνει σάρκα και οστά λόγω των κοινωνικών και πολιτικών συνθήκων στη χώρα. Η απόφαση θα εφαρμοστεί από τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Περαίας ξεκίνησε δυναμικά με τη συνέλευση που έγινε στις 15 Μαρτίου στην Περαία. Τώρα οι επιχειρηματίες καλούν ξανά τους συναδέλφους τους σε μια δεύτερη συνέλευση στις 29 Μαρτίου, όπου θα συζητηθούν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αποκτήσει υπόσταση το εγχείρημά τους. Την 3η 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική μηνιαία ανοιχτή συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας με θέμα τουριστική ανάπτυξη και προγραμματισμός για το δημοτικό διαμέρισμα Περαίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν και συζητήθηκαν θέματα όπως η οργάνωση και λειτουργία της παραλίας της Περαίας και συνολικά της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, καθώς και η οργάνωση και ο συντονισμός ενεργειών για την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου θα γιορτάσει ο Δήμος Θερμαϊκού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Οι εκδηλώσεις θα περιέχουν ομιλίες δασκάλων και σημαντικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σημασία της εθνικής μας εορτής, καθώς και παρέλαση της φιλαρμονικής του Δήμου, η οποία θα πεανίσει στους δρόμους της Περαίας, των νέων επιβατών και της Αγίας Τριάδας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τις μαθητικές παρελάσεις ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Και μην ξεχάσετε, ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρτίου, να αλλάξετε τις δείχτες των ρολογιών σας. Αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων με τις σημαντικότερες ειδήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Για περισσότερα βίντεο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.citizentv.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.